Η ιστορία της διασυνοριακής περίθαλψης ξεκινά με την θεμελιώδη αρχή περί της ελεύθερης κυκλοφορίας και διακίνησης των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν να αναζητήσουν κατοικία ή εργασία σε οποιαδήποτε κράτος θέλουν, μεταφέροντας τα δικαιώματά τους τόσο για την κοινωνική ασφάλιση όσο και για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχοντας την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες του κράτους το οποίο επιλέγουν να μεταβούν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός πλέγματος ευρωπαϊκών κανόνων που συντονίζουν τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και στον τομέα των παροχών ασθενείας σε είδος, αυτή την αρμοδιότητα ήρθε να καλύψει η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων από την ίδρυσή της το 2012 στην ΕΟΠΗ. Θα μου επιτρέψετε επομένως να κάνω ένα ταξίδι όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στο χώρο, γιατί έχουμε 10 και πλέον έτη ΕΟΠΗ με ευρωπαϊκό και διεθνή ρόλο. Την επόμενη χρονιά της λειτουργίας του, της ίδρυσής του, ο ΕΟΠΗ απέκτησε τους πρώτους ευρωπαϊκούς ρόλους. Με το υπόμνημα της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώθηκε άμεσα ως ο Οργανισμός Σύνδεσης της Ελλάδας για τις αποδόσεις δαπανών σε παροχές ασθενείας σε είδος και παροχές ασθενείας που προκύπτουν από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, κατ' εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών του 883 του 2004 και του 987 του 2009. Επίσης, ορίστηκε ως ο αρμόδιος φορέας του τόπου διαμονής ή κατοικίας για τις παροχές ασθενείας που χορηγούνται στο έδαφος της χώρας μας σε ασφαλισμένους ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Το ίδιο κιόλας έτος, στο τέλος, ο ΕΟΠΗ ανακοινώθηκε ως το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας 24 του 2011 για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη. Και μάλιστα το 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχα την εξαιρετική τιμή να ασκήσω τα καθήκοντα του Προέδρου στο αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο, την Επιτροπή Λογαριασμών, το λεγόμενο Audit Board, που είναι αρμόδιο για τις διευθετήσεις των δαπανών υγείας όλων των κρατών μελών που δίνονται βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτούς τους ρόλους και τι σημαίνουν αυτοί οι τίτλοι? Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης σε τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματα πρόσβασης στην περίθαλψη. Ο δεύτερος άξονας είναι η μέρημνα για τη χορήγηση περίθαλψης αυτή καθ' αυτή. Είτε πρόκειται για αναγκαία ή έκτακτη περίθαλψη, είτε πρόκειται για περίθαλψη προγραμματισμένη, η οποία δεν μπορεί να παρασχεθεί στη χώρα μας, είτε πρόκειται για πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, είτε πρόκειται για περίθαλψη βάσει της Οδηγίας 24 του 2011. Και τρίτος και μεγάλος άξονας είναι οι αποδόσεις δαπανών που πραγματοποιούνται μεταξύ των φορέων όταν ο πολίτης δεν επιβαρύνεται με το κόστος της περίθαλψης, όταν εκείνες πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων των κρατών μελών όπου πηγαίνει, είτε με αποζημιώσεις των πολιτών όταν για κάποιο λόγο επιβαρύνθηκαν οι ίδιοι με την παροχή της περίθαλψης, αλλά δικαιούνται την αποζημίωση της δαπάνης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσετε ότι αυτές οι αρμοδιότητες έχουν αμφίδρομη κατεύθυνση. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους μας αυτό, ότι αφορούν και τους εξερχόμενους από τη χώρα, αλλά και τους εισερχόμενους στη χώρα δικαιούχους. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων και δράσεων και διαδικασιών για τα στελέχη της υπηρεσίας μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στους ρόλους τους. Ποια είναι τα εργαλεία μας? Το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο. Κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, διεθνείς και ευρωπαϊκές συμφωνίες και το εθνικό δίκαιο βεβαίως. Ας προσπαθήσουμε λίγο να τρέξουμε σε αυτές τις αρμοδιότητες, ξεκινώντας αντίστροφα, γιατί η ενημέρωση είναι η αρχή όλων και γιατί η πληροφορία είναι δύναμη τόσο στα χέρια των ασφαλισμένων όσο και στα χέρια των φορέων. Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη, που δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, στο τέλος του 2013, είναι μέλος του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του ΕΟΧ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η εθνική πύλη πληροφόρησης και πλοήγησης στο ελληνικό σύστημα υγείας και ότι διασυνδέεται με ένα ευρύ διεθνές και εθνικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που περιλαμβάνει εθνικές αρχές, συλλόγους ασθενών, επαγγελματίες υγείας και ασφαλισμένους. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από το Δεκέμβριο του 2020 το Εθνικό Σημείο Επαφής εντάσσεται στην ενιαία ψηφιακή πύλη της Ελλάδας κατ' εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1724 του 2018 και προβάλλεται στην επίσημη ψηφιακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Your Europe, στην κατηγορία Υπηρεσίες Υποστήριξης και Επίλυσης Προβλημάτων στη Διασυνοριακή Περίθαλψη. Παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών χρήσιμου σε όλους, επαγγελματίες υγείας, φορείς, εθνικές αρχές και οργανώσεις των κρατών μελών. Και επίσης θα δείτε στα αριστερά το νέο μας ιστότοπο, που μπορείτε να σκανάρετε κιόλας με το QR code στο φυλάδιο το οποίο σας δόθηκε στις τσάντες του ΕΟΠΗ, για να πλοηγηθείτε και να δείτε τον καινούργιο μας ιστότοπο, ο οποίος δημιουργήθηκε και ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο του 2022. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ έξω από τον ΕΟΠΗ, παρά μόνο ανθρώπινοι πόροι, ο ζήλος και η εξαιρετική δουλειά ελάχιστων ανθρώπων και η στήριξη της Διεύθυνσης και η στήριξη από τη Διεύθυνση Πληροφορικής κατέστησαν δυνατό να δημιουργήσουμε αυτό τον ιστότοπο, τον οποίο αξίζει να δείτε και να ακούσετε στην απογευματινή συνεδρία από τη συνάδελφο της Διεύθυνσης, που θα αναλύσει περισσότερα πράγματα γι' αυτόν, και ο οποίος έχει δομηθεί πάνω σε τεχνικά πρότυπα ώστε να είναι προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες και περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να είναι φιλικός, εύχριστος και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ας περάσουμε τώρα στον τομέα της χορήγησης των υπηρεσιών της διασυνοριακής περίθαλψης. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, η περίθαλψη μπορεί να παρέχεται με πολλούς τρόπους και ανάλογα με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις που συνοδεύουν την ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα των ασφαλισμένων, προκειμένου να πάρουν την αναγκαία περίθαλψη όταν χρειάζεται προέγκριση υγειονομικού οργάνου, δηλαδή όταν είναι προγραμματισμένη, που είναι η δεύτερη περίπτωση. Εμείς επιλέξαμε να μιλήσουμε για αυτούς τους τρεις βασικές περιπτώσεις χορήγησης υγειονομικής περίθαλψης, που είναι η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, που είναι η χρήση για κάποιο έκτακτο και ιατρικός αναγκαίο, οι διαδικασίες προγραμματισμένης περίθαλψης και η οδηγία. Επιτρέψτε μου να σας ταξιδέψω λιγάκι με αυτό το βίντεο, αν τα καταφέρω. Σε αυτό το βίντεο, είναι ένα μικρό βίντεο που θα παρακολουθήσετε για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο θα δείτε πόσο απλό είναι για τον διακινούμενο πολίτη να πάρει υπηρεσίες περίθαλψης όταν του συμβεί κάτι έκτακτο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I consider the European Health Insurance Card a necessity. However, a colleague told me it was easy and free to get one. So I did. Thank goodness. On the second day in Italy, I fell and broke my ankle. The cost of the examination and surgery abroad would have been a real problem for me. But I was treated exactly like a local because I had the European Health Insurance Card. And now, whenever I hear someone is taking a trip, they get a long speech from me on the benefits of carrying the European Health Insurance Card. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Είναι απλό. Το κάνουμε να φαίνεται απλό. Πίσω από αυτή την απλή και απρόσκοπτη χορήγηση των παροχών βρίσκεται πάρα πολλή δουλειά, πιστέψτε με. Βρίσκεται μια αυστηρά δομημένη διαδικασία, τόσο για την χορήγηση, για την ενημέρωση, όσο και για την απόδοση των δαπανών. Τελικός ωφελούμενος, ο πολίτης. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια.
Εδώ θα σας δείξουμε κάποια από τα στοιχεία που αφορούν τη χορήγηση προγραμματισμένης περίθαλψης, δηλαδή της περίθαλψης που χρειάζεται προέγκριση από την υπηρεσία μας προκειμένου να αποζημιωθούν πλήρως τα έξοδα. Και πραγματοποιείται όταν στη χώρα μας δεν μπορεί να παρασκευθεί, επομένως ο ασθενής πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για να λάβει την αναγκαία περίθαλψη. Τα στοιχεία που θα δείτε είναι μια διαγραμματική απεικόνηση από το αρμόδιο τμήμα από το 2016 έως το 2022, όπου η οποία ανέλαβε πλήρως την διαχείριση των αιτημάτων και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, με διάκριση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες. Και θα δούμε ένα σύνολο εγκεκριμένων μεταβάσεων 3.645. Ένα ιδιαίτερο τομέα σε αυτές τις μεταβάσεις αφορούν οι μεταμοσχεύσεις. Βλέπουμε μια διαγραμματική απεικόνιση που αφορά τις μεταμοσχεύσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι οποίες είναι διαφορετικές, ταξινομημένες κατά είδος οργάνου, πνεύμονα, νεφρό, καρδιά, ύπαρ, όπως και αναχώρα. Το σύνολο των εγκρίσεων, 222 μεταβάσεις και εγκρίσεις. Μπορεί τα νούμερα αυτά λοιπόν να σας φαίνονται μικρά και να πει κανείς, όμως είναι πάρα πολύ εξαιρετική ζωτική σημασίας για τους συνανθρώπους μας που έλαβαν αυτή την περίθαλψη όταν την χρειάστηκαν, γιατί αφορούσαν στη ζωή τους. Εδώ λοιπόν δεν μετράμε αριθμούς, μικρούς αριθμούς μεταβάσεων, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές οι οποίες πραγματικά είχαν τη συμπαράσταση, είχαν το όφελος, είχαν την τύχη να πάρουν την έγκριση εφαρμόζοντας όλο το νομικό πλαίσιο που σας είπα για να μπορούν να γίνουν καλά και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας. Το κόστος ποτέ δεν το σκέφτηκε ο ΕΟΠΗ για κάθε εγκεκριμένη μετάβαση, όσο υψηλό και αν ήταν, αρκεί να πληρεί τις προϋποθέσεις και να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Θα με βοηθήσετε για το επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Νομίζω ότι η εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την δυνατότητα που προσφέρεται βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών και της οδηγίας να πάρουν όλοι οι ασφαλισμένοι την περίθαλψη που χρειάζονται. Και τώρα ας πάμε στις αποδόσεις δαπανών. Ένα εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι και κεφάλαιο που αντιμετώπισε η διεύθυνσή μας από την αρχή της ίδρυσής της και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο, καθώς παρέλαβε ληξιπρόθεσμες ευρωπαϊκές οφειλές ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία των εποχών εκείνων και οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, σε συνδυασμό με τις αυστηρές ρυθμίσεις και τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εποχή εκείνη για να αποφευχθεί η συσσόρευση ληξιπροθέσμων ευρωπαϊκών οφειλών, δημιούργησαν ένα ασφικτικό πλαίσιο για τη διεύθυνση, στο οποίο έπρεπε να ανταποκριθεί άμεσα. Και αυτό έπραξε με υπομονή, επιμονή, εντατική προσπάθεια ετών,
Με νομοθετικές ρυθμίσεις, με σταθερή εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπή Λογαριασμών, με διμερείς συνομιλίες, αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν πάνω από 140 διμερείς συνομιλίες με όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εντατικές διαπραγματεύσεις που κατέληξαν σε διοικητικές συμφωνίες ψηφισμού με τους μεγαλύτερους εταίρους μας, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελβετία. Έφεραν αποτελέσματα τα οποία μπορούν να σημειωθούν, ιδίως κατά την τελευταία πενταετία, μείωση σε σταθερό ρυθμό 85% των ληξιπροθέσμων οφειλών έναντι των κρατών μελών, αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας του ονόματος της χώρας μας, επομένως δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού πλέγματος συνεργασίας που ευνοεί την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στους Έλληνες ασφαλισμένους όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Και ας μην ξεχνάμε τον πολύ σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση των εσόδων για τη χώρα μας, που για την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε 280 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Για του λόγου το αληθές, κάποιες από τις διμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από τη Διεύθυνση. Θα σταθούμε λίγο και στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης, στο οποίο η ΕΟΠΗ διασυνδέθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2022. Πρόκειται για μία τομή στα ευρωπαϊκά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σύστημα αντικαθιστά πλήρως τις έγγραφες συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους τομείς αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών κανονισμών που βλέπετε. Σε ένα πλαίσιο ασφαλές, όπου διακινείται εμπιστευτικά η πληροφορία, με αποτέλεσμα να έχουμε γρήγορη και ταχεία εξυπηρέτηση, μείωση των χρόνων απόκρισης και διασφάλιση της πληροφορίας, καθώς αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας πολύπλοκης διαδικασίας πίσω από τον πολίτη, που δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτό και το πραγματοποιούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο θα ακούσετε επίσης ενδιαφέροντα πράγματα στην απογευματινή μας συνεδρία. Τέλος, ας μιλήσουμε λίγο και για τις συμφωνίες στις οποίες η Διεύθυνση καλείται να αντιμετωπίσει, με κύριο παράδειγμα, τι άλλο, το Brexit. Μια τομή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, καθώς την 1η Φεβρουαρίου του 2020, το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενεργοποιεί το άρθρο 50 της Συνθήκης για την αποχώρηση κράτους, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η Διεύθυνση στάθηκε πάλι στο ύψος των περιστάσεων και ως focal point και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάστηκε με όλους τους εμπλεκόμενους εθνικούς φορείς προκειμένου να ανταποκριθεί στο νομοπαρασκευαστικό έργο που ήταν απαραίτητο για να ρυθμίσουμε τα θέματα περίθαλψης τόσο σε Βρετανούς πολίτες στη χώρα μας, όσο και στους δικαιούχους ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όλα αυτά βάσει της εφαρμογής δύο σύνθετων και πολύπλοκων, πιστέψτε με, συμφωνιών, της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η επόμενη μέρα, οι μελλοντικές δράσεις και προκλήσεις μας? Θα έλεγα είναι πολλές, αλλά θα περιοριστώ σε λίγες. Θα πούμε ότι το κυριότερο μέλημα της Διεύθυνσής μας είναι να διευρύνουμε τις διεθνείς μας συνεργασίες. Είναι να επιτύχουμε ένα ασφαλές και ποιοτικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών περίθαλψης στο εξωτερικό για τον Έλληνα πολίτη. Και αυτό θα μας γίνει εφικτό διαμέσου κάποιων συμφωνιών ή συμβάσεων που μπορούμε να επιτύχουμε. Να εντάξουμε επίσης την ολοκληρωμένη διαχείριση της διασυνοριακής περίθαλψης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΗ. Να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία προς όφελος των πολιτών, καθιστώντας ενιαίες, αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες διαδικασίες για τον πολίτη που θέλει να λάβει την περίθαλψη. Και τέλος, να επεκτείνουμε τις δράσεις εξωστρέφειας του οργανισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας βέλτιστων πρακτικών, συμμετοχή σε δίκτυα, φόρα κοινωνικής ασφάλισης, μνημόνια, συνεργασίας. Είναι πράγματα που έχουν γίνει και στο παρελθόν με την Κύπρο, με το ΙΝΑΜΗ και σχεδιάζουμε και πολλά ακόμη για το μέλλον. Και είμαστε πλέον σε θέση όχι μόνο να παίρνουμε, αλλά και να δίνουμε τεχνογνωσία. Ποια είναι η υπόσχεσή μας, εμείς όλοι στη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων? Υποσχόμαστε τη δημιουργία ενός πλαισίου καλύτερων υπηρεσιών για τον πολίτη, για τη διασυνοριακή φροντίδα. Μας αρκεί ένα ευχαριστώ του πολίτη. Αυτή είναι η ανταμοιβή μας και έχουμε λάβει αρκετά, δόξα τω Θεώ.
αλλά ένα ευχαριστώ οφείλω και εγώ. Οφείλω στο Υπουργείο Υγείας, στη Διοικήτρια του Οργανισμού, κυρία Θεανό Καρποδίνη, για την αμέριστη υποστήριξή της, αλλά κυρίως στο προσωπικό της διεύθυνσής μας, σε όλους όσους υπηρέτησαν ή υπηρετούν, είτε είναι μόνιμο προσωπικό, είτε είναι επικουρικό, είτε είναι συνάδελφοι στις περιφερειακές διευθύνσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και ένα τελευταίο μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά στους προϊσταμένους των τμήματων μου, τους συνεργάτες μου, τους οποίους ταλαιπωρώ καθημερινά, την κυρία Μπάρλα, την κυρία Κούκου, τον κύριο Κρητικό που δουλεύει 24-7 λειτουργία για την χορήγηση προγραμματισμένης περίθαλψης, την κυρία Καραγιάννη, την κυρία Μαύρου και την κυρία Κυρίμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.